Gerk von Frunsberg führt uns an. Tra la 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 la. Der die Schlacht gewann, Lehrmann von Pavia. Der die Schlacht gewann, Lehrmann von Pavia. Das heißt, Kaiser Franz von Βρεθείς ένοπλο και ομαχίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σπαθί δύο χεριών, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί Λάτσνεχτ. Το μεγάλο αυτό σπαθί, το οποίο κρατιέται με τα δύο χέρια και γι' αυτό ονομάζεται και σπαθί δύο χεριών, είναι εξέλιξη του μακριού σπαθιού, και το χρησιμοποιούσαν, όπως ανάφερα, συγκεκριμένες μονάδες στρατού, οι περίφημοι Λάτσνεχτ, οι οποίοι ήταν μισθοφόροι. Ας μιλήσουμε λίγο για το σπαθί. Σε αντίθεση με το μακρύ σπαθί και με το φέντερ, βλέπουμε ότι η λαβή του είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι ώστε ο μαχητής φέρει εδώ τα χέρια του για να μπορέσει να το κρατήσει. Αποτελείται και αυτό από το αντίβαρο, ενώ ο χειροπροφυλακτήρας έχει μεγαλώσει και έχει γίνει πιο κύλος, καθώς επίσης έχουν βάλει και διάφορα, δεν ήταν όλα έτσι, είχαν διάφοροι τύποι, αλλά έχουν βάλει διάφορα άγκιστρα με τα οποία κάνει την άμυνα του πολεμιστή πιο καλή. Στο χειροπροφυλακτήρα έχουν προσθεθεί και αυτά τα δύο δαχτυλίδια, τα οποία τα συναντάμε στην ίδια περίπου περίοδο. Η λάμα έχει επιμηκυνθεί αρκετά και υπήρχαν δύο βασικοί τύποι. Το ίσιο δίχυρο όπλο, αλλά και το κυματιστό, το οποίο το ονομάζανε δαυλό. Η διαφορά είναι ότι ο πολεμιστής που είχε δίχυρο σπαθί με κυματιστή λάμα, η λάμα του γινόταν πιο δύσκολα, δεσμευόταν πιο δύσκολα από τη λάμα του αντίπαλου. Παράλληλα, υπάρχουν αυτά τα δύο μεγάλα άγκιστρα, τα οποία τα συναντάμε σχεδόν σε όλα τα σπαθιά των δύο χεριών, τα οποία δίνουν μεγαλύτερη προστασία στον ξυφομάχο. Ονομάζονται μάλιστα άγκιστρα αποκρούσεως. Ουσιαστικά δημιουργούν μια δεύτερη λαβή, στην οποία ο πολεμιστής μπορεί να κρατήσει το σπαθί και από εδώ πέρα και να το χρησιμοποιήσει σαν λόγχη ή ακόμα να το χρησιμοποιήσει, να τοποθετήσει εδώ το χέρι του και να μπορεί να κάνει διαφορετικού τύπου επιθέσεις. Τα σπαθιά αυτά είναι πολύ βαριά. Αν φανταστεί κανείς ότι ξεκινάνε από τα 2,5 κιλά και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 4,5 και ίσως και πιο πάνω. Αυτό για παράδειγμα είναι 4,200. 4 κιλά και 200 γραμμάρια. Οπότε ο ξυφομάχος θα πρέπει να έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, να έχει δύναμη και μέσα σε αυτά να προσθέσει και τις δεξιότητες του ξυφομάχου. Ξέρουμε ότι εκπαιδευόντουσαν αρχικά μόνο από τους Marxbrüder. Αργότερα την εκπαίδευσή τους την κάνανε και μέσω των Freifechter. Δεν έχουν διασωθεί εγχειρίδια απλομαχίας για τη χρήση αυτού του όπλου, γερμανικά εγχειρίδια απλομαχίας. Αντίθετα, υπάρχουν κάποια εγχειρίδια που δείχνουν τη χρήση αυτού του σπαθιού στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Από εκεί μπορούμε να δούμε περίπου πώς χρησιμοποιόταν. Γιατί δεν αφορούσε τους Λάτσνεχτ, αλλά αφορούσε άλλους πολεμιστές, οι οποίοι όμως χρησιμοποιούσαν παρόμοιο όπλο, σπαθί δύο χεριών. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήταν ακριβώς το ίδιο, γιατί οι Λάτσνεχτ ήταν στρατιώτες, οι τεχνικές τους χρησιμοποιούσαν στην μάχη, ενώ στα εγχειρίδια αναφέρονται για αυτοάμυνα και για μονομαχίες με αυτό το όπλο. Και αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα αναφέρει για χρήση αυτού του όπλου στη μάχη. Για να δούμε όμως μερικά πράγματα για το πώς χρησιμοποιούταν αυτό το όπλο. Ένα βασικό ξεκίνημα επίθεσης ήταν η επίθεση
από κάτω που ξεκινάει από αυτήν εδώ την θέση φύλαξης. Πρέπει το αριστερό χέρι να είναι ελαφρά λυγισμένο, το δεξί τεντωμένο για να χρησιμοποιηθεί καλά η λεκάνη και να ξεκινήσει το κόψιμο. Όπως περίπου χρησιμοποιείς το δρεπάνι για να κόψεις τα χόρτα. Μια άλλη ισχυρή θέση φύλαξης είναι η τοποθέτηση του σπαθιού μπροστά, περνώντας τον αντίχειρα εδώ πέρα και το δάχτυλο εδώ, τον δείκτη εδώ ή εδώ. Τοποθετείς το σπαθί περίπου στο ύψος του μετώπου και έχεις το δεξί πόδι μπροστά. Αυτό με μια απλή μετακίνηση ψηλά, έχεις πάει στην υψηλή θέση και μια απλή περιστροφή κατεβάζεις το όπλο ενώ στρέφεται ο καρπός προς τα μέσα. Οπότε έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα με αυτήν την κόψη. Για να το δούμε λίγο. Μια άλλη δυναμική θέση φύλαξης είναι να τοποθετήσεις το δεξί πόδι μπροστά και το δεξί χέρι μπροστά και να υψώσεις το σπαθί ψηλά. Αυτό μπορεί να φέρει πολύ δυνατό διαγώνιο χτύπημα ή ακόμα και κάθετο χτύπημα με μια μικρή προβολή του ποδιού. Το χτύπημα από πάνω, όπως αναφέρουν και όλα τα εγχειρίδια πλωμαχίας, είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά χτυπήματα που έχουμε. Με αυτή την καταφορά μπορείς να αποτρέψεις πολλές επιθέσεις του αντιπάλου. Φανταστείτε να υπάρχει μπροστά σας μία λόγχη σε μία απόσταση. Ένας τρόπος για να αποτρέψεις την επίθεση του αντιπάλου, να διώξεις τη λόγχη, είναι αυτή εδώ η κίνηση. Έχει εκτραπεί προς τα έξω το χτύπημα, έχει κρατήσει τη γραμμή σου και μετά εύκολα μπορείς να τρυπήσεις. Το όπλισμα, το αριστερό χέρι τοποθετείται εδώ, ούτως ώστε να κάνεις την καταφορά, να μην υπάρχει πιθανότητα να σε χτυπήσει το κούλιον κατά λάθος. Άρα δεν είναι εδώ ή εδώ, σε αυτή τη θέση φύλαξης, άρα είναι εδώ και παράλληλα να βλέπεις. Μια άλλη θέση φύλαξης, τοποθετείς πάλι το δεξί πόδι μπροστά, το δεξί χέρι έρχεται, ξεκουράζεται και φέρνει το σπαθί εδώ πέρα, οπότε είσαι έτοιμος για μία καταφορά από την άλλη πλευρά ή κάθετη ή παράλληλη. Σου ανοίγουν αρκετές επιθέσεις από εδώ. Για να δούμε. Μια άλλη θέση φύλαξης είναι να τοποθετηθεί το σπαθί σε αυτή εδώ τη θέση. Είναι αρκετά ξεκουραστική κιόλας και κάτι τέτοιο θα βλέπανε οι αντίπαλοι.
Από αυτό μπορεί να επιφέρει κάποιος τρυπήματα, αλλά και οψήματα. Η πούντα, η ακμή, βλέπει πάντα τον αντίπαλο. Μια άλλη θέση φύλαξης είναι να τοποθετηθεί το αριστερό πόδι μπροστά, να φέρεις το όπλο σου εδώ. Αυτή η θέση φύλαξης ονομάζεται κρεμασμένος. Για να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όπως ανέφερα, αυτά εδώ χρησιμοποιούνται για αποκρούσεις, αλλά δημιουργεί και μια δεύτερη λαβή. Οπότε το σπαθί μπορεί να κρατηθεί και εδώ ή εδώ. Οπότε αυτό επιφέρει μια άλλη δυναμική χρήσης του όπλου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε του like, ακολουθήστε τη σελίδα μας και μείνετε συντονισμένοι. Σύντομα θα δείτε και άλλα βίντεο. Gerk von Frunsberg führt uns an. Tra-la-la-la-la-la-la. Der die Schlacht gewann, Lehrmann von Pavia. Der die Schlacht gewann, Lehrmann von Pavia. Kaiser Franz von Frankenland, tra-la-la-la-la-la-la, fiel in des Frunsbergs Hand, Lehrmann von Pavia. Fiel in des Frunsbergs Hand, Lehrmann von Pavia. Alle Blümlein standen rot, tra-la-la-la-la-la-la.